Προκαλεί η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Γόλτερ Σκότ πισόπλατα τον Απρίλιο του 2015 από τον Λευκό αστυνομικό Μάικλ Σλάγκερ. Η δολοφονία είχε καταγραφεί από κινητό τηλέφωνο με τον Σλάγκερ να πυροβολεί τον Σκότ χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούσε απειλή για τον αστυνομικό. Το δικαστήριο, ωστόσο, που αποτελούνταν από 11 λευκούς και έναν μαύρο, αποφάσισε κακοδικία. Κάτι που σημαίνει πως τον λόγο έχουν πλέον οι εισαγγελεί για το εάν θα ξεκινήσουν νέα δίωξη εναντίον του κατηγορουμένου το ποσό ρεκόρ των 22,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη για προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας το 2017. Με αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες 93 εκατομμυρίων πληγέντων από πολέμους και φυσικές καταστροφές σε 33 χώρες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό για ανθρωπιστική βοήθεια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το 80% των αναγκών προέρχονται από τις εμπόλεμε συγκρούσεις, όπως εκείνες στην Συρία, το Ιράκ, την Ιεμένη, την Ιγυρία και τον Νότιο Σουδάν αυξάνεται καθημερινά η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η κυκλοφορία των οχημάτων χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με τις αρχές να μειώνουν την μέγιστη ταχύτητα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Φωτός από τα 80 στα 70 χιλιόμετρα την ώρα.